Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ερχόμαστε και τη βλέπουμε. Δευτέρα, ναι. Η Δευτέρα παίζει και για τους ηθοποιούς, για τους συναδέλφους πάντα. Σωστά. Για όταν να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν. Ναι. Ναι, γιατί όταν δουλεύουν συνέχεια δεν μπορούν να δουν τους συναδέλφους τους, έτσι δεν είναι. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δεν βλέπεις κάποιες παραστάσεις γιατί παίζεις ταυτόχρονα. Ναι, και επίσης και το δευτερότριτο τώρα πια έχει καθιερωθεί σαν θεατρική μέρα. Η τρίτη είναι δύσκολη μέρα. Γιατί? Είναι δυσκολότερη, δεν ξέρω γιατί. Είναι δεύτερη μέρα εβδομάδα, ανοιχτή αγορά, κάτι γίνεται. Ναι. Χθες θέλαμε να πάμε να δούμε ένα θέατρο. Σας το λέω τώρα από προσωπική εμπειρία. Και είχαμε παραστάσεις, τις είχαμε δει όλες. Και λέγαμε, μα δεν θέλουμε να βγούμε να πάμε να φάμε ή να πιούμε. Θέλουμε να πάμε να δούμε μια ωραία παράσταση. Ήταν και τρίτη, να ξεκινήσουμε από νωρίς, μην ξημερωθούμε. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλή μέρα. Τώρα πέσατε στην πηγή, πέσατε στην πηγή και στην παρέα. Δεν ξέρω να το κάνουν όλοι. Αλλά θέλω να σας πω. Λοιπόν, μιλήστε μας για τη δική σας παράσταση όμως. Ο Πύργος. Λοιπόν, έχουμε τον Πύργο του Κάφκα, ένα λογοτεχνικό κείμενο που γράφτηκε το 1922, δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο συγγραφέας. Είναι ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό κείμενο, μεγάλο, μυθιστόρημα, το οποίο έχει μεταφερθεί σε θέατρο, σε θεατρική μορφή. Μιλάει για το σύστημα. Το σύστημα? Το σύστημα. Γενικά, το σύστημα του κόσμου. Το γνωστό σύστημα. Το γνωστό μας σύστημα. Μάλιστα. Ναι. Ο Πύργος είναι το σύστημα. Mm-hmm. Και γύρω από τον Πύργο υπάρχει μια πολιτεία, στην οποία ζουν άνθρωποι, μέσα σε αυτό το σύστημα της πολιτείας του Πύργου, και εμφανίζεται κάποιος χωρομέτρης, τοπογράφος, ναι, θα μπορούσα καλά να πούμε, ναι, ο οποίος έχει κληθεί υποτίθεται να δουλέψει για τον Πύργο και για την πολιτεία του Πύργου. Ελάτε να κάνουμε αναγωγές λίγο με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ποιος είναι αυτός ο χωρομέτρης στην Ελλάδα του 2015? Α, αυτόν θα πρέπει να τον βρούμε. Μπορεί να είμαστε και όλοι μας. Όχι, πώς. Ένα θέλουμε. Θέλουμε σε κάποιον να ρίξουμε όχι, δεν θέλουμε. Την πέτρα του αναθέματος. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όχι. Να μην ρίχνουμε πέτρες έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι μας μπορεί να είμαστε. Mm-hmm. Όλοι μας πολεμάμε για κάτι καλύτερο. Αυτό κάνει και αυτός εκεί. Προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η γραφειοκρατία αυτή του Πύργου και της πολιτείας που δεν μπορεί να την κάνει. Περίεργο. Ναι. Η γραφειοκρατία να παίρνει εμπόδια. Είναι δύσκολο. Ναι. Στην εύρυθμη λειτουργία του Πύργου. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Από το 1922 δηλαδή. Πώς το εμπνεύστηκε ο Κάφκα. Ναι. Περίεργο. Πραγματικά. Είναι. Μάλιστα. Η δική σας διασκευή. Mm-hmm. Επειδή καταλαβαίνω την ευθύνη του να παίρνεις ένα κλασικό έργο και να το διασκευάζεις. Διασκευή και να το δεν είναι. Είναι μεταφορά, να πούμε καλύτερα, η ελεύθερη απόδοση. Δηλαδή δεν υπάρχει διασκευή. Ωραία. Απόδοση. Θέλω να πω ότι όλες οι σκηνές του έργου. Εμπεριέχονται στο μυθιστόρημα και είναι αυτούσιες, είναι αυτές. Αλλά είναι στη διακριτική σας ευχέρεια από άποψη σκηνοθεσίας πώς θα μεταφέρει. Βεβαίως, ναι. Εάν μεταφέρει στην ουσία το νήμα δηλαδή του έργου μέσα στο θέατρο. Δεν μου λέτε, αυτό είναι μια ερώτηση που γενικά ήθελα να την κάνω. Όταν παίρνεις ένα κείμενο, έχεις την δυνατότητα να αφαιρέσεις σκηνές, αν αυτό δεν αλλοιώνει την πλοκή του έργου, ή οφείλεις πάντα να είσαι τύπης, σωστός? Και οι δύο περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσουν. Εξαρτάται πώς θα το δεις, πώς θα το ξεκινήσεις. Mm-hmm. Εάν ξεκινήσεις με την πρόθεση να κρατήσεις και το «και» που λέμε του κειμένου, είναι διαφορετική η οπτική γωνία που θα το σκηνοθετήσεις. Εάν αποφασίσεις να έχεις παρέμβαση στο κείμενο, που τα τελευταία χρόνια συμβαίνει περισσότερο, έχεις μια διαφορετική οπτική. Φυσικά αναλαμβάνεις την ευθύνη των παρεμβάσεων, έτσι. Και την ευθύνη της επιτυχίας, της αποτυχίας της παράστασης. Αν είναι επιτυχημένη, κανένας δεν σου λέει τίποτα ποτέ. Όχι, ποτέ. Έτσι δεν είναι, δεν σου λέει ποιος. Αλλιώς όλοι θα γκρινιάξουν. Διαφορετικά. Είναι το γνωστό. Καλά τώρα. Έτσι. Εντάξει, σιγά. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Έτσι. Μάλιστα, πώς θα πάει το σχήμα εκτός άξονα? Γενικώς πάμε καλά. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει το 8. Ναι. Νομίζω, το θυμάμαι, γιατί όχι, δεν είναι παιδιά αυτά τα πλάνα, είναι από την προηγούμενη παράσταση. Νομίζω ότι έχουμε διαμορφώσει ένα κοινό. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος έρχεται πια, άνετα. Έχω και εγώ την ίδια αίσθηση. Ναι. Έρχονται νέοι πολλοί. Οι δουλειές είναι πιο πειραματικές. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες σας. Ναι. Αυτό, και νομίζω ότι βαδίζουμε καλά. Έχουμε ένα βήμα για τους νέους κάθε χρόνο, πέμπτη χρονιά φέτος, που δορίζουμε σχεδόν το θέατρο σε ομάδες για να κάνουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι ανοιχτό για τις θεατρικές ομάδες. Άρα δηλαδή ναι, το λέτε ναι, τώρα, το Μάιο, το Μάιο αυτό γίνεται. Έχουν γίνει ήδη αιτήσεις φέτος και έχει κλείσει η ιστορία για φέτος. Λάθος, το παίρνω δεν πίσω. Πειράζει, ήταν, δεν. Είναι για του χρόνου του Μάιο. Για τον άλλο χρόνο. Μάλιστα. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Θυμήστε μας πού ακριβώς εδράζεται. Λοιπόν, εδράζεται στην Πλάτωνος 35, η παράλληλος της Αγίας Σοφίας. Άλλη γειτονιά, ναι, θεατρική, η εκεί, Πλάτωνος. Στην πλάτη του πειραματικού σχολείίου. Εντάξει, το έχω. Το έχουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά.